πανηγύρι, τη φέρατε στο πανηγύρι. Ένα έργο σταθμός όχι μόνο για το νέο ελληνικό θέατρο, αλλά και για τη σύγχρονη κοινωνική και πολιτική ελληνική ιστορία, το μεγάλο μας τσίρκο του Ιάκωβου Καμπανέλη, ανέβηκε το βράδυ της Τετάρτης στο θέατρο της Ήλιδας στο πλαίσιο του 22ου Φεστιβάλ, μαγεύοντας την κυριολεξία το πλήθος των θεατών που έσπευσαν να το παρακολουθήσουν. Μέσα από τραγούδια, σατυρικά και δραματικά επεισόδια, το έργο ταξίδεψε το κοινό σε όλες τις σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας, αποδεικνύοντας πως παραμένει αναλύωτο στο χρόνο και στις μέρες μας πιο επίκαιρο από ποτέ. Λοιπόν, εσύ κάθεσαι εδώ. Yeah. Εγώ πάω να δω που είναι η σκηνή και άμα τη βρω. Σφύρα. Καλά, σου φωνάζω και έρχεσαι. Ωραία. Πού είναι η σκηνή? Δεν τη βρίσκω. Εσκασίλα μου, ρε παιδί μου. Κανονικά έπρεπε να μας είχαν πει που είναι, αλλά ούτε και οι ίδιοι ξέρουμε. 39 χρόνια μετά την πρώτη του παρουσίαση, το μεγάλο μας τσίρκο ανεβαίνει ξανά από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος σε συμπαραγωγή με το Θέατρο Ακροπόλ, με τον Σταύρο Ξαρχάκο, τον κορυφαίο συνθέτη που οι μουσικές του χαρακτήρισαν εκείνη την πρώτη παράσταση του 1973, να βρίσκεται ο ίδιος επί σκηνής διευθύνοντας την 9 μέλη του ορχήστρα. Πρωταγωνιστές της παράστασης ήταν Γιώργος Αρμένης, Τάσος Νούσιας και Μαρίνα Ασλάνογλου, ενώ στο τραγούδι ήταν ο Ζαχαρίας Καρούνης. Επί σκηνής στη διάρκεια της παράστασης εμφανίστηκαν 35 ηθοποιοί σε ένα έργο που συγκίνησε και προβλημάτισε το κοινό με τη διαχρονικότητα και την αλήθεια του. Οι πρωταγωνιστές της παράστασης εξέφρασαν την χαρά και την ικανοποίησή τους για την παρουσία τους στο θέατρο της Ήλιδας, ενώ μίλησαν για το έργο που αποτελεί θρύλο και είναι σήμερα πιο επίκαιρο από ποτέ. Όταν επισκέπτεσαι χώρους οι οποίοι έρχονται από τόσο παλιά και σημαίνουν για όλους μας ως γένος, είναι πολύ σημαντικό να τους γνωρίζεις. Με έναν τέτοιο τρόπο γνωρίζει, αναγνωρίζει και εκπαιδεύει και το δικό μας έργο, το μεγάλο μας τσίρκο, τους νεότερους και θυμίζει τους παλιότερους. Γιατί είναι ένα μοσαϊκό όλης της ιστορίας μας από τον Κρόνο, από τη μυθολογία ακόμη, μέχρι και την κατοχή φτάνουμε, μέχρι και το 40. Για μας μέχρι στιγμής είναι συγκλονιστική αυτή η ανταλλαγή με τον κόσμο, γιατί ο κόσμος αντιλαμβάνεται την κάθε λέξη μέσα από το κείμενο. Το κείμενο είναι υφιέστατο του Ιάκωβου του Καμπανέλη. Είναι ευτύχημα το ότι βρίσκεται ο Σταύρος Ξαρχάκος, που ήταν ο πρωτεργάτης αυτού του εγχειρήματος το 1973. Και η παράσταση για μένα είναι μια εθνική αφύπνιση μέσα από αυτές τις διαδρομές. Το ότι βρισκόμαστε ξανά να μιλήσουμε για πράγματα που μας αφορούν, να ξαναδούμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη, να ξαναθυμηθούμε τις αρετές μας, τις παθογένειές μας, έτσι. Και να αφυπνιστούμε. Και αν η παράσταση γίνει και επανάσταση, ακόμα καλύτερα. Είναι ένα έργο θρύλος, ένα έργο που έχει αφήσει εποχή, το 1973, 39 χρόνια μετά, σε μια Ελλάδα που και τώρα βάλεται πολιτικά και οικονομικά. Εμείς με τα ίδια λόγια, τα ίδια τραγούδια, θα υψώσουμε τη δική μας φωνή μέσα από τα λόγια του Ιάκωβου Καμπανέλη. Είμαι πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία και για το Κρατικό Θέατρο και για το Θέατρο Ακροπόλ που κάνει τη συμπαραγωγή, για τους συνεργάτες μου, τον σκηνοθέτη μου τον Σωτήρη Χατζάκη, τον Τάσο Νούσια, τον Γιώργο Αρμένη και όλους τους ηθοποιούς του Κρατικού και φυσικά τη σπουδαία αυτή μορφή, τον Σταύρο Ξαρχάκο που μας κάνει την τιμή και είναι επί σκηνής μαζί μας με τους 9 μουσικούς του. Έχει καταντήσει να είναι ένα, όχι τόσο σε παράσταση, να χαίρονται την παράσταση, σαν να δίνουν ένα παρόν. Ότι είμαστε εδώ. Έτσι είχε λειτουργήσει και τότε, το 1973. Αλλά είχαμε τον εχθρό που ήταν ορατός. Τώρα είναι πολλοί και δεν μπορούμε να τους ξεχωρίσουμε. Αλλά ο κόσμος, αυτό που ζούμε, είναι κάτι που ορμάει στα καμαρίνια, μας αγκαλιάζει και είναι σαν να δίνει το παρόν. Ότι είναι παρόν εδώ. Για τα δείτε, είναι μια παράσταση σπουδαία. Σπουδαία παράσταση.
Η παρουσία του Σταύρου Ξαρχάκου επί σκηνής. Ο μαέστρος μας είναι ότι καλύτερο διαθέτει σήμερα η χώρα μας, πιστεύω. Είναι τόσο ζωντανός όσο ποτέ άλλοτε.